Γεια σας! Ευκαιρία τώρα μετά τις γιορτές που σχεδόν όλοι κρεπαλιάσαμε, έτσι, εκτός κάτι σκληροπυρηνικούς, να δούμε ένα θέμα που ο κόσμος από αγωνία και άγνοια στρέφεται για να χάσει απεγνωσμένα ό,τι έχει πάρει μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή, ό,τι έχει πάρει μέσα σε πολύ λίγες μέρες θέλει να το χάσει ακόμα πιο γρήγορα. Σκεφτόμενος βέβαια πάντα τον απλό και εύκολο τρόπο. Κάτι το οποίο έχουν πλέον δει και εκμεταλλευτεί οι βιομηχανίες και οι έμποροι με αποτέλεσμα να φτιάχνουν διάφορα πλασίμπο για να πλουτίζουν οι τσέπες τους. Η βιομηχανία του αδυνατίσματος τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πολλά στην παρασκευή διαφόρων φυτικών κυρίως σκευασμάτων, ενώ η διαφήμιση και το μάρκετινγκ όλων αυτών των πραγμάτων προωθείται έτσι πολύ οργανωμένα, πολύ μεθοδευμένα, μπαίνει συνειδήσεις, χτυπάει, ξέρει που χτυπάει, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει και απήχηση. Επαγγελματίες μάλιστα υγείας έγιναν διάσημοι μέσα σε μια νύχτα που λέμε, διαφημίζοντας κάθε λογής άχρηστα σκευάσματα αδυνατίσματος, ενώ η τηλεόραση και το διαδίκτυο καθημερινά βομβαρδίζουν τους καταναλωτές με τις γνωστές τρελές υποσχέσεις για αστραπιαία μείωση του βάρους χωρίς καμία προσπάθεια, χωρίς κανένα κόπο. Μόνο εγώ τι λαμβάνω από τέτοιες διαφημίσεις καθημερινά, τι όγκο τέτοιων διαφημίσεων λαμβάνω λόγω ειδικότητας που η Google βλέπει, ας πούμε, που κλείνω και στέλνει, καλά κάνει βέβαια, στέλνει τις κατάλληλες διαφημίσεις. Γι' αυτό και κινούμαστε όλοι. Αλλά, ναι, και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι, τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, έτσι, όποιος πληρώνει, στέλνει τη διαφήμισή του. Τώρα, το γρήγορο, το εύκολο και το χωρίς καμία θυσία αδυνάτισμα, σίγουρα φαίνεται ελκυστικό. Ειδικά όταν προβάλλεται να μην έχει και καθόλου παρενέργειες, έτσι. Είναι όμως αυτό αλήθεια? Θέλω σήμερα να εξετάσουμε τα τρία πιο πολυδιαφημισμένα σκευάσματα που είναι στην τελευταία μόδα και που υπόσχονται πολλά ως προς τη δράση και την ασφαλή χρήση τους, αν και είχα δημοσιεύσει παλιότερα ένα τέτοιο βίντεο ξανά και το κάνω αυτό γιατί λαβαίνω μηνύματα από πολλούς ανθρώπους που τα έχουν δοκιμάσει και έχουν ξοδέψει ένα κάρο λεφτά. Κατόρθωσαν δηλαδή μέσα σε λίγο καιρό, όπως λέει και η γελιογραφία, να χάσουν τόσα λεφτά και όχι κιλά. Αδυνάτησαν, που λέω κι εγώ, οι τσέπες τους. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη. Ας δούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πιο διαδεδομένο από όλα, που είναι το εκχύλισμα του πράσινου καφέ, έτσι. Εντάξει. Συγγνώμη φίλοι που το προωθείτε ή που το πουλάτε, αλλά δεν μπορώ να το πω. Μιλάω από μια θέση επιστημονική αυτή τη στιγμή και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Τι υπόσχεται αυτό το προϊόν? Το προϊόν αυτό υπόσχεται άμεση απώλεια κιλών σωματικού βάρους, μείωση σωματικού λίπους μάλιστα, ακόμα και μείωση της κυταρίτιδας. Όλα αυτά με 3 κάψουλες τη μέρα και το σημαντικότερο, χωρίς καμία αλλαγή στη διατροφή, χωρίς δίαιτα, χωρίς καθόλου άσκηση. Σαν μια διαφήμιση παλιά που έλεγε αδυνάτησα, λέει, πώς αδυνάτησες, χωρίς δίαιτα, χωρίς χάπια, χωρίς ενέσεις, χωρίς γυμναστική. Έλεος. Τι γίνεται όμως με τις δημοσιεύσεις τις επιστημονικές, έτσι, για το εκχύλισμα του πράσινου καφέ? Για να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Καλά, αφήστε την πρακτική, αφήστε το τι μηνύματα παίρνω από ανθρώπους που έχουν πιει λίτρα από αυτά και το μόνο που έχασαν είναι η χαρά τους και τα λεφτά τους. Τώρα, οι πιο πρόσφατες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, την έχω όποιος θέλει να του τη δώσω, το εκχύλισμα πράσινου καφέ δεν συνιστάται ως αποτελεσματική αλλά και ασφαλή θεραπεία για απώλεια βάρους. Ξέρετε πώς είναι η μέση διαφορά στην απώλεια βάρους σύμφωνα με τις δοκιμές? Αυτό το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Σε 3 μήνες ούτε 2,5 κιλά. Δηλαδή δίνω
πόσο θα μου στοιχήσει. Πανάκριβα, για να χάσω ούτε 2,47 κιλά στο τρίμηνο. Διαιρέστε το, δύο εβδομάδες, να δεις πόσα γραμμάρια χάνεις την εβδομάδα. Δηλαδή, να δώσω λεφτά γι' αυτό. Μη φας ψωμιά το βράδυ και τα χάσεις πιο πολύ. Και αυτό όχι πίνοντας καφεδάκια όμως. Οι έρευνες δεν έγιναν απλώς με τα καφεδάκια, ότι πίνανε καφεδάκια οι τύποι και με τα καφεδάκια. Γιατί τα καφεδάκια έχουν μικρή ποσότητα μέσα. Όλη η δουλειά είναι από το χλωρογενικό οξύ που υπάρχει, που υπόσχεται, έτσι. Εδώ τους δώσανε στην έρευνα, στα τεστ, καθαρό χλωρογενικό οξύ σε μεγάλη ποσότητα, σε κανονική ποσότητα. Καθαρό εκχύλισμα δηλαδή, όχι καφέ που έχει και χλωρογενικό. Σκεφτείτε δηλαδή τι μηδαμινά αποτελέσματα έχει ο απλός καφές. Έτσι. Λήφθηκε λοιπόν σε καθαρή και μεγάλη δόση, βέβαια γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Οπότε σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια και τις ελάχιστες δημοσιευμένες μελέτες που υπάρχουν, σε καμία περίπτωση, και την πρακτική έτσι όσων έχουν υποπέσει σε τέτοια κατάσταση, σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προϊόν είναι αποτελεσματικό στη μείωση σωματικού βάρους, λίπους καλύτερα, έτσι, και ασφαλές. Το δεύτερο που θα δούμε είναι οι κάψουλες από κόκκους πράσινου καφέ, που είναι το ίδιο πράγμα, είναι παρεμφερές με το εκχύλισμα και αυτό υπόσχεται γρήγορο και εύκολο αδυνάτισμα λόγω του χλωρογενικού οξέους, επειδή περιέχεται σε μεγάλες ποσότητες, έτσι, επειδή είναι και καλά μέσους κόκκους, έχει μεγάλες ποσότητες φυσικές χλωρογενικού. Τι λένε τα στοιχεία τα επιστημονικά, γενικά για το χλωρογενικό οξύ, σας έχω και αυτή τη μελέτη όποιος τη θέλει. Το χλωρογενικό οξύ σύμφωνα με αυτή τη μελέτη βρέθηκε να μην επιδρά καθόλου στη μείωση του σωματικού βάρους. Γενικά το χλωρογενικό, όχι μόνο ο καφές και αυτό. Το χλωρογενικό σαν χλωρογενικό. Ενώ φάνηκε να ενισχύει την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης τώρα. Αυτό που έχουμε αφιερώσει τόσα βίντεο να μιλάμε. Μια κατάσταση που συνδέεται με υψηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και διαβήτη τύπου 2. Και την εναπόθεση λίπου στο σηκώτη, στο ΙΠΑ. Αντίθετα πράγματα. Όσο για τις μελέτες που έδειξαν κάποια ωφέλη στη μείωση του βάρους, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, καθώς το μέγεθος της επίδρασης στη μείωση του βάρους είναι, όπως είπαμε, απειροελάχιστο και η κλινική σημασία αυτής της επίδρασης είναι αβέβαιη. Και το τρίτο που θέλουμε να δούμε είναι το εκχύλισμα, το Garcinia Cambogia. Δεν ξέρω, το βγάλανε και δεν μπορείς να το προφέρεις κιόλας. Έτσι, τι υπόσχεται αυτό. Λανσάρεται αυτό ότι είναι το άγιο δισκοπότηρο του αδυνατίσματος. Υπόσχεται άμεση μάλιστα μείωση σωματικού βάρους. Λιπόδους στού. Ούτε δίαιτες, ούτε ασκήσεις, τίποτα. Υδροξυκυτρικό οξύ. Αυτό, φύγαμε από το χλωρογενικό, έτσι, πάμε στο υδροξυκυτρικό. Είναι μια δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το φρούτο, έτσι, γι' αυτό και το ονομάσαν έτσι. Ποια είναι όμως τα νεότερα μιλάμε πάντα, έτσι, επιστημονικά συμπεράσματα για το Garcinia Cambogia. Η τελευταία επιστημονική μελέτη τώρα, σχετικά με τις ενδυνάμει παρενέργειες από τη χρήση του, έτσι, και αυτή σας την έχω, όποιος θέλει, αναφέρει ότι μετά από 16 εβδομάδες χορήγηση συμπληρωμάτων, Garcinia Cambogia, δεν μπορώ παιδιά, δεν γίνεται έτσι, βγάλε, πες το αλλιώς ρε παιδί μου, πώς το λες αυτό το πράγμα στον κόσμο, να το πει ο κόσμος, πώς να το προφέρει. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια χορήγηση συμπληρωμάτων σε ποντίκια και τρέφονταν με δίαιτα υψηλή σε λίπος. Δεν σημειώθηκε τίποτα. Άστο, τίποτα, μηδέν. Καμία αξιολόγητη διαφορά. Πόσο μάλλον σε άνθρωπο, που είμαστε τόσοι σε σχέση με τα ποντίκια, έτσι. Όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος, τα επιστημονικά ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η χρήση αυτών των συμπληρωμάτων επιδρά αρνητικά στη λειτουργία του σηκωτιού, καθώς προκαλεί υπατική ίνωση. Μια κατάσταση που στα τελικά στάδια οδηγεί στην κύρωση του ύπατος. Ενώ τι κάνει, αυξάνει και το οξυδοτικό στρες. Φθορά του οργανισμού που προκαλείται από την παραγωγή των ελευθέρων ριζών. Πολλοί το ξέρετε αυτό.
έτσι, για τα οξυδωτικά γαστρές, ελεύθερες ρίζες, αντιοξυδωτικά, έχει γίνει ολόκληρος δώρος αυτά, έτσι. Αυτό τι κάνει, το αυξάνει. Το οποίο οξυδωτικό στρες έχει ενοχοποιηθεί για την πρόωρη γύρανση του οργανισμού και για την εμφάνιση ή επιδείνωση σοβαρών παθήσεων. Έτσι. Τι γίνεται τώρα όμως εδώ. Καμιά φορά λέει, σας δίνουμε αδυνατήσαμε, ας πούμε, μπορεί να σου πει κάποιος αδυνάτησα. Κάποιες εταιρείες δίνουν μαζί με τα σκευάσματα και δίαιτες. Βέβαια δίαιτες ό,τι να είναι, οι οποίες δεν είναι πάνω στο άτομο, και εκεί ό,τι χαθεί είναι μόνο από τη δίαιτα και όχι από το σκεύασμα. Απλά υπάρχει το φαινόμενο πλασίμπο, όπως είπαμε, που σε προδιαθέτει να κάνεις τη δίαιτα που σε άλλη περίπτωση δεν θα έκανες. Επειδή πίστηκε ο εγκεφαλός σου πως θα χάσεις αν κάνεις μαζί με αυτό τη δίαιτα. Κοιτάξτε τι και εγκέφαλο έχουμε, έτσι. Και το πληρώνεις βέβαια και βαπορίσιο όλο αυτό, έτσι. Και αντί να αδυνατήσει το σώμα σου, αδυνατίζουν οι τσέπες σου. Εντάξει, μην ψαρώνετε. Όσο και να πασχίζει κάποιος να βρει υποκατάστατα, η μοναδική μέθοδος που πραγματικά σέβεται πρώτα απ' όλα τον οργανισμό είναι η ισορροπημένη και σωστή δίαιτα, η υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθιών, εφόρου ζωής. Παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στο ρολόι του οργανισμού, έτσι. Με βοήθεια ειδικού διαιτολόγου, διατροφολόγου, έτσι, και ενσωμάτωση κάποιας σωματικής δραστηριότητας, ακόμα καλύτερα, ως για μένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Ό,τι και να κάνεις, ακόμα και στον καναπέ, σας έχω δώσει τόσα βίντεο με γυμναστική στο σπίτι και γυμναστική του καναπέ και γυμναστική επί 24 ώρου βάσεως κίνηση. Να μην την καταλάβετε και να καίτε. Δείτε, μπείτε να δείτε. Σας έχω καλύψει πλήρως τα βίντεο. Και όσο μεγαλύτερη απόκληση παρατηρείται από αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο θα κινδυνεύει η υγεία, σωματική και ψυχική. Και οι δίαιτες, παιδιά, είναι πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο διαιτολόγος, είναι να σου θωρακίσει την υγεία και μετά, ενώ συγχρόνως θα αδυνατίσεις. Δεν πας στον διαιτολόγο να αδυνατίσεις απλά. Πας πρώτα να σε φτιάξει, να σε επισκευάσει, να σου κάνει reset τον οργανισμό. Δεν είναι απλή επιστήμη αυτή. Είναι από τις βασικότερες επιστήμες για μένα. Μπαίνει μέσα και σε φτιάχνει. Σε ρυθμίζει ο διαιτολόγος. Και βέβαια όλο αυτό θα το ρυθμίσει έτσι ώστε και να αδυνατίζεις κιόλας. Γι' αυτό όταν δίνεις δίαιτα σε κάποιον πετάει από ενέργεια. Ενώ πριν που έτρωγε πολύ δεν πέταγε από ενέργεια. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω για αυτά. Το έφερε η σεζόν, το έφεραν τα μηνύματα που λαβαίνω, οπότε και σας το έκανα έτσι ένα ωραίο πακετάκι να σας το δώσω. Μην ψαρώνετε σε αυτά τα πράγματα. Δίαιτα και γυμναστική. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα μαγικό σκεύασμα, κανένα μαγικό ματζούνι, κανένα του γερομάγου φύλαρχου καμία συνταγή, μόνο αυτό. Τέλος. Αν εφευρεθεί, θα σας το πω πρώτα. Εγώ και το μάθω, έτσι. Αυτά είχα να σας πω. Πάρτε τα, δέστε τα, εμπεδώστε τα. Δέστε τα εννοώ στο μυαλό σας, δέσιμο, έτσι. Και πάμε δυνατά λοιπόν. Γεια χαρά.